Πάμε τώρα στα τη ΣΑΤΑ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, τον κύριο Μάριο Τσακή. Κύριε Τσακή, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Τσακή. Λοιπόν, αύριο αποφασίζετε, έτσι, όσον έναντι της πρότασης. Σήμερα το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα, εσείς. Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μας. Ναι. Mm-hmm. Η πρώτη εκτίμηση, πώς τα βλέπετε, πώς είδατε την πρόταση? Εντάξει, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι μάλλον μουδιασμένη είδαμε την πρόταση, διότι αυτό που περιλαμβάνει η πρόταση, εντάξει, και πρέπει να αξιολογηθεί και να μελετηθεί σφαιρικά και συνολικά, προβλέπει μια αύξηση του ποσοστού καταβολής της ΣΑΤΑ από το 50% που είναι σήμερα στο 66,67%. Αυτό από μόνο του είναι μια εξέλιξη η οποία μας βρίσκει, αν θέλετε, κάπως μουδιασμένους, διότι η θέση μας είναι γνωστή, την έχουμε μπει κατ' επανάληψη, είναι ένα λαθασμένο μηχανισμός και πρέπει να τον αντικαταστήσουμε. Και παραμένουμε σε αυτή τη θέση ανεξάρτητα του ότι οι εξελίξεις κατελήγουν, δείχνουν την τάση ότι δεν καταργείται ο μηχανισμός της ΣΑΤΑ και είναι στο τραπέζι αντίθετα η υπεραιτέρω. Άρα με αυτά τα δεδομένα, κύριε Τσακή, θα πάμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις και ουσιαστικά αναταραχή στο χώρο των εργασιακών, ναι. Γιατί μέσα από τη διαβούλευση εμείς καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να βρεθεί στο τέλος της μέρας η χρυσή τομή. Θα πρέπει να συναντηθούν, αν όχι στη μέση, κάπου δίκαια οι δύο πλευρές, έτσι. Αν επαναφέρεται το αίτημα για κατάργηση της ΣΑΤΑ και επαναφοράς άλλου μάλλον μηχανισμού, τότε πάμε σε ακραίες θέσεις. Να πω ότι δεν μπορώ να πω ότι θα έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις ή ότι η απογευματινή απόφαση θα είναι αρνητική. Αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε. Είναι κάτι το οποίο θα βγει από τη συζήτηση. Από πλευράς των εργαζομένων, αν πάτε με αυτή την πρόταση και δεν βγει κάπου η όλη ιστορία, η λογική λέει ότι εκεί θα καταλήξουμε. Κοιτάξτε, η θέση για κατάργηση της ΣΑΤΑ, για να το ξεκαθαρίσω για να γίνει απόρριτα κατανοητό, εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην ορθότητα της άποψης. Από την άλλη, έχουμε ένα δεδομένο ότι τουλάχιστον και η παρούσα κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενοι ξεκάθαρα έχουν πει ότι δεν συζητούν κατάργηση της ΣΑΤΑ. Και η θέση του νυν Υπουργού Εργασίας ήταν ότι η ΣΑΤΑ δεν καταργείται, άρα με αυτή την έννοια μας έχουν στείλει το μήνυμα ότι δεν μπορεί να συζητείται αυτό το θέμα, ούτε όμως και μπορεί να αποδίδεται στο 100%. Άρα ο Υπουργός, αν θέλετε, οριοθέτησε κάπως την πρότασή του, την οποία είδαμε στην πράξη ότι κινείται κάπου στη μέση. Πάει στο 66,67% και αναμένει από τις δύο πλευρές να τη συζητήσουμε και να δούμε μία διέξοδο. Ναι, όμως, κύριε Τσακή, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, γιατί ακούγοντας το κείμενο, το δεύτερο σημείο της πρότασης, η δεύτερη πρόταση, πρέπει να ικανοποιεί τις εργοδοτικές οργανώσεις. Διότι δεν βάζει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για το πού θα κινηθεί ο διάλογος που θα ακολουθήσει. Ουσιαστικά, ζητεί από τις εργοδοτικές οργανώσεις μία υποχώρηση από το 50 να πάμε στο 67% και μετά σας αφήνει το περιθώριο σε αυτό το διάλογο που θα ξεκινήσει και θα καταλήξει το 25. Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, να βάλετε τις προτάσεις σας. Μάλιστα. Και μη κατάργηση της ΣΑΤΑ, μπορεί να εννοείται ότι θα περιλαμβάνεται σε αυτό το νέο μηχανισμό και ένα κομμάτι της ΣΑΤΑ, όπως το παρουσιάσατε εσείς, αν θυμάμαι καλά. Σωστά? Μάλιστα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, αγαπητοί Σταυριανοί, και εμάς δεν μας ενοχλούν αυτές οι δύο παράγραφοι μέσα στην πρόταση. Mm-hmm. Είναι το συνδικαλιστικό κίνημα, θα έλεγα. Ακριβώς. Που δεν έχετε την τελευταία παράγραφο, ότι να μπούμε επιτέλους σε ένα διάλογο αυτά τα 2,5 χρόνια, εξαντλητικό, να βάλουμε όλες τις ιδέες μας κάτω και αν μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα πιο σύγχρονο, πιο σωστό μηχανισμό, δεν βλέπω γιατί απορρίψετε priori, a priori. Το απορρίπτουν οι συντεχνίες. Αυτό είναι το αφήγημα που ακούτε τις τελευταίες δύο μέρες. Άρα εσείς είστε πλήρως σύμφωνοι με τη μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας? Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να βρούμε μια διέξοδο. Όχι, συγκεκριμένα συμφωνείτε με το περιεχόμενο της πρότασης και με τα όσα αναφέρονται? Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι ναι, είναι μια ισορροπημένη λογική πρόταση που δίνει μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δυνατότητα να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο συζητήσεων. Με ποια έννοια? Άρα είναι για λόγους τακτικής που θα επιμείνετε στην ορθότητα της θέσης σας, κυρίως, ναι, και ουσίας και τακτικής? Ναι, ναι, παραμένουμε σε αυτή τη θέση ως θέση αρχής, διότι κάποια στιγμή πρέπει να καταγραφούν τα δεδομένα. Δεν καταργείται η ΙΑΤΑ, αυτό είναι ξεκάθαρο.
αλλά εμείς συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι λάθος αυτό το πράγμα, δεν εγκαταλείπουμε τη θέση μας, ότι είναι λάθος, αλλά δεν βάζουμε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, αν θέλετε, κατάργηση της ΣΑΤΑ, διότι έχει ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Για χάρη της ιστορίας, αν θέλετε, και της σωστής διαχείρισης των οικονομικών, η θέση μας ότι είναι λάθος, είναι λάθος. Να ξεκαθαρίσουμε ότι στην πρότασή σας που είχατε κάνει ως υποχώρηση σε αυτό το νέο μηχανισμό, τον οποίο θα έρθετε να προτείνετε αν περάσει η πρόταση μεσολαβητική κτλ. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο της πρότασης, δεύτερη πρόταση για το διάλογο, θα έρθετε να προτείνετε να συζητήσετε ένα νέο μηχανισμό, στον οποίο θα μπορεί να περιλαμβάνεται και ποσοστό της ΣΑΤΑ. Είναι ανοιχτό να συζητήσουμε. Μάλιστα, αυτό είναι μάλιστα. Να αφήνετε αυτό το περιθώριο. Δεν είστε εκτός πλαισίου αν το κάνετε, σύμφωνα με την πρόταση. Ναι. Όχι, σίγουρα. Εμείς λέμε γιατί αρνείται πεισματικά το συνδικαλιστικό κίνημα. Να μπούμε σε μια συζήτηση, να δούμε και άλλες εναλλακτικές. Μπήκε στο τραπέζι όταν ακόμα και επί μακαριστής ζέτας και η πιθανότητα να επισκεφτούμε με ηρεμία όταν θα έχουμε κλείσει το θέμα των απεργιών και των κινδύνων. Να πάμε να δούμε και τι άλλα μοντέλα υπάρχουν σε άλλες χώρες που είναι σχετικές μαζί μας, είτε σε μέγεθος είτε σε χαρακτηριστικά. Να πάρουμε άλλες ιδέες, μόνοι μας να κάτσουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε, με ανοιχτό πνεύμα να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάτι πιο σωστό που να ικανοποιεί και τη δική μας πλευρά που λέει ότι είναι λάθος αυτός ο μηχανισμός και την πλευρά των συντεχνιών που λέει εμείς θεωρούμε ο σωστός και δεν πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να υπάρχουν μέσες λύσεις που είναι πιο σωστές. Να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ανταυτού βλέπουμε μια κάθε διάρνηση από πλευρά στο συντεχνείο, ότι εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε. Εμείς το μόνο πράγμα που δεχόμαστε είναι ένα χρονοδιάγραμμα ότι η ΑΤΑ πάει στο 100% σε ένα χι χρονικό διάστημα. Και αυτό καταλαβαίνετε είναι μια μονοπλευρή προσέγγιση που στην ουσία λέει είμαστε σε ένα διάλογο, αλλά σε αυτόν τον διάλογο καθορίζουμε εμείς τους όρους και εσείς απλά. Στα πλαίσια της έναρξης ενός νέου διαλόγου, εφόσον καταβληθεί το 66,7% του θεσμού τον Ιούνιο, που αντιλαμβάνομαι είστε δεκτικοί στο να καταβληθεί βάσει της πρότασης, έτσι? Όχι. Αυτό είναι εκείνο που λέμε ότι μας δυσκολεύει κάπως, διότι έρχεται μία αύξηση χωρίς εμάς από πλευράς εργοδοτών να έχουμε κάτι αντισταθμιστικό. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι η αύξηση αυτού του 16,5% είναι μια αύξηση περίπου 1,4% πάνω στους βασικούς μισθούς, κύριε Κυπριανού, που αν συνυπολογιστεί και το κόστος εργοδότη που λείπει πάντοτε από όλες αυτές τις συζητήσεις, που είναι άλλο περίπου 15-20% ανάλογα με το αν υπάρχει ταμείο προνοίας στην εταιρεία και τι ύψος, μιλούμε περίπου για 1,7% συνολική αύξηση του μισθολογίου. Και αν αυτό το προσθέσουμε στο 4,3% που δόθηκε ήδη από την πρώτη του χρόνου, μιλούμε μια συνολική αύξηση γύρω στο 7%. Δεν μπορεί κάποιοι να ισχυρίζονται ότι 7% αύξηση στους μισθούς. Άρα πώς θα μπείτε σε ένα διάλογο βάσει αυτής της πρότασης? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι για να ξεκινήσει ο διάλογος πρέπει τουλάχιστον να ικανοποιηθεί και η πρόνοια αυτή που κάνει ρητή αναφορά στην καταβολή της ΑΤΑ στο ποσοστό όπως περιγράφεται. Ναι. Εμείς ακούσαμε και θα θέλαμε λίγο περισσότερες πληροφορίες από τον Υπουργό Οικονομικό μετά και από τη σύσκεψη την κλειστή που είχαμε στις δηλώσεις που έγιναν την Παρασκευή στο Υπουργείο για κάποια αντισταθμιστικά μέτρα προς τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να ξέρουμε καλύτερα και με πιο περισσότερη σαφήνεια και ακρίβεια, διότι πέρα από αυτή την τοποθέτηση δεν έχουμε άλλο περίοδο. Ποιο χαρακτήρα θα πρέπει να έχουν αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα? Ακριβώς. Τι πιο χαρακτήρα θα έχουν, τι θα είναι ακριβώς? Ναι, ποια άποψη δηλαδή, ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή τι είναι αυτό που αναμένετε να ακούσετε, αυτό ρωτάμε. Κοιτάξτε, πρέπει να είναι κάποιο είδους ελαφρύνσης, αν θέλετε, προς τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορούν, αν θέλετε, να απορροφήσουν μέρος αυτής της αύξησης η οποία προτείνεται στην ΑΤΑ, για να μπορούμε να δούμε κατά πόσο μέσα στα πλαίσια ενός συμβιβασμού που να διατηρήσουμε την εργατική ειρήνη. Το εταιρικό τέλος εδώ και 4 χρόνια λένε θα καταργηθεί. Ακόμη συζητείτε, δεν καταργείται. Το ποιο? Το εταιρικό τέλος των 350 ευρώ, για παράδειγμα. Μα αυτό δεν είναι, όχι. Αυτό να σας πω κάτι δεν είναι κάτι το οποίο θα σώσει μια επιχείρηση. Τα 350 ευρώ θα είναι αστείο. Είναι ένα πακέτο, σίγουρα. Είναι ένα πακέτο. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι με το Ταμείο Συνεχής. Έχουμε κάτω στο τραπέζι στο παρελθόν μείωση των εισφορών στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, που έχει ένα μεγάλο αποθεματικό και συνεχίζουν οι επιχειρήσεις
να καταβάλουν. Ακόμα και αν δεν υπάρξουν αντισταθμιστικά. Στη συνάντηση το απόγευμα, φαντάζομαι που θα κάνετε, θα μετρήσετε το κόστος και το όφελος. Και φαίνεται ότι το όφελος είναι μεγάλο από το διάλογο, γίνεται αποδεκτό το αίτημά σας για ένα διάλογο ανοιχτό εκτός πλαισίου, δηλαδή εκτός της συμφωνίας που είχατε υπογράψει, όπως την αναγνώσκουν οι συνδικαλιστές. Γίνεται αποδεκτό το δικό σας το κομμάτι. Άρα θα είναι μια υποχώρηση από εσάς, το 67%, για να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο, που είναι και η μεγάλη εικόνα, ενδεχομένως να περάσετε τις δικές σας θέσεις. Ακόμα και αντισταθμιστικά να μην πάρετε, ενδεχομένως να το αποδεχτείτε, υποχωρώντας για να κερδίσετε κάτι περισσότερο. Είναι όλα αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία, ένα ξεχωριστά, αλλά συνολικά πώς διαμορφώνουν την εικόνα, τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν στο απόγευμα, για να δούμε ποια θα είναι η τελική μας θέση. Θέλω να πω ότι δεν πάμε εκεί με προδιάθεση να πούμε όχι. Πάμε εκεί για να δούμε κατά πόσο, όπως πολύ σωστά είπατε, κάποια στοιχεία που υπάρχουν στην πρόταση ή κάποια επιπρόσθετα τα οποία μπορεί να μας δοθούν, μπορεί να μας βοηθήσουν, να μας οδηγήσουν να είμαστε πιο θετικοί σε μια διέξοδο σε αυτό το θέμα, χωρίς να προκρίνω την απόφαση. Αυτά είναι θετική ή αρνητική. Στις θέσεις σας θα υπάρχει κάποιο συντονισμό και με την ΟΕΒ? Είμαστε σε επαφή με την ΟΕΒ. Από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι ξέρω, αύριο η ώρα 4 έχουν την δική του συνεδρία. Μιλούμε μαζί με την ΟΕΒ. Είναι κοινός ο προβληματισμός και κοινές οι ανησυχίες. Άρα θα δούμε τη δική μας απόφαση, ενδεχομένως θα την ακούσουν, σίγουρα θα την ξέρουν, θα δούμε και ποια θα είναι η δική τους αύριο και είμαστε σίγουρα σε συντονισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.